τηλεόραση της πατρίδας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εκλογών σε μια ειδική μαραθώνια ζωντανή εκπομπή που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα σε συνεργασία με την εταιρεία Bits & Bytes. Πέρα από τα αποτελέσματα για τους δήμους Χίου, Ινουσών και Ψαρών, θα έχουμε τα αποτελέσματα για ολόκληρη την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά και για την επικράτεια με ειδικά γραφήματα και γραφιστικά. Φέτος μιλάμε για μια εντελώς ξεχωριστή μετάδοση αποτελεσμάτων από αυτές που έχουμε συνηθίσει εδώ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια μας εδώ. Δεδομένου της κρισιμότητας της εκλογικής αναμέτρησης, της φετινής εκλογικής αναμέτρησης, θέλαμε να είχαμε μια πιο ευρεία ματιά στα εκλογικά αποτελέσματα. Θέλαμε να είχαμε αποτελέσματα από την Αθήνα, από περιφέρειες γενικά, πανελλαδικά αποτελέσματα, μιας και φέτος οι εκλογές γνωρίζουμε όλοι την κρισιμότητά τους. Φέτος λοιπόν θα μπορούμε να ρίχνουμε ματιές στο χάρτη επικρατείας, σε περιφέρειες, δεν θα περιοριστούμε δηλαδή μόνο στα τοπικά, στα τμήματα της Χίου. Μπορούν να δουν και οι τηλεθεατές εδώ, μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις περιφέρειες, από την Α Αθηνών, Αχαΐα, Δωδεκάνησο, Εύβοια, η Μαθία, η Ηράκλειο, για να βλέπουμε εκεί πώς ξετυλίγεται το εκλογικό παιχνίδι συσσαγωγικά. Και άλλο ένα επίσης ξεχωριστό είναι ότι θα μπορούμε να κοιτάμε και τους κοντινούς μας νομούς, πώς ψήφισαν στη Λέσβο. Ωραία. Θα δούμε π.χ. ένα παράδειγμα από αποτελέσματα της Μυτιλήνης. Λοιπόν. Για κάθε νομό υπάρχουν δύο καρτέλες. Εδώ είμαστε, ας πούμε, τώρα, περιφέρεια, νομός λες βέβαια, okay. Για κάθε περιοχή, για κάθε αποτέλεσμα θα υπάρχουν δύο καρτέλες. Δηλαδή εδώ αυτό της Λέσβου θα έχουμε μία την αρχική, η οποία θα είναι τα πρώτα 10 κόμματα σε δύναμη, έτσι είναι και πολλά φέτος, και θα μπορούμε να έχουμε, η δεύτερη κάρτα θα είναι τα 10 επόμενα. Η δεύτερη κάρτα δηλαδή θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι, μετά από τα 10 πρώτα. Όλα αυτά, τα ποσοστά τώρα που βλέπουμε είναι ενδεικτικά. Ωραία. Θα μπορούμε να δούμε τι γίνεται στη Σάμμο. Όπως επίσης μπορούμε να παίρνουμε και πληροφορίες για το πώς ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές στις προηγούμενες εθνικές, στη Σάμμο ή στη Χίο αντίστοιχα. Έτσι. Λοιπόν, και στη Σάμμο, η οποία είναι και μονοεδρική επίσης και γνωρίζουμε όλοι την κρισιμότητα και το ρόλο που παίζουν οι μονοεδρικές στην κατάκτηση της αυτοδυναμίας από ένα κόμμα. Δηλαδή, φέτος θα μπορούμε να έχουμε μια πανελλαδική, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ματιά στον εκλογικό χάρτη. Έτσι δεν θα περιοριστούμε δηλαδή μόνο στα της Χίου. Τι θα γίνει τώρα με τα αποτελέσματα της Χίου, π.χ. ας πούμε αν έχουμε εκλογικά τμήματα τα οποία έρχονται από την περιφέρεια, εδώ την παλιά μας νομαρχία, π.χ. ας πούμε ένα τμήμα, π.χ. βγαίνει ένα τμήμα του Αναβάτου, το οποίο ας πούμε η Singular Logic δεν θα το δείξει ούτε πρώτο, πιθανόν να μην το βγάλει και καθόλου. Έτσι εμείς με το που έχουμε την πληροφόρηση αυτή από την νομαρχία από εδώ, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα κοιτάμε μόνο τα πανελλαδικά αγνοώντας τα τοπικά, έτσι, σύμφωνα με την τροφοδοσία που έχουμε και εμείς από την νομαρχία, την πρώην νομαρχία, συγγνώμη, από την περιφέρεια, για τα εκλογικά τμήματα εδώ, μπορούμε, ας πούμε, έχουμε το εκλογικό τμήμα Αναβάτου. Το τροφοδοτούμε από εδώ, έτσι, κόμματα, ποσοστά, και το βγάζουμε στον αέρα. Π.χ. ας πούμε εδώ θα βάλω π.χ. Ψαρών, ένα ανεπίσημο αποτέλεσμα, ωραία, Πασόκ, Χνδού, τυχαία η σειρά, έτσι, βάζω εδώ τυχαία κόμματα, ωραία, ποσοστά, 34 βάζω σε όλους, έτσι, τέλος πάντων, και μπορούμε να το δούμε τώρα εδώ, αυτό είναι ένα ανεπίσημο, ας πούμε, π.χ. που είχαμε από το Δήμο Ψαρών. Ωραία. Λοιπόν,
πέρα από αυτό τώρα μπορούμε να έχουμε μια ματιά μεμονωμένη στις περιφέρειες. Αποτελέσματα ανά περιφέρεια. Έτσι, όλες οι περιφέρειες εδώ, Αλφα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Θελοακανανίας, ωραία. Η ματιά μας φέτος θα είναι πανελλαδική, είπαμε σε εισαγωγικά η έκφραση. Πέρα από αυτό, θα μπορούμε να έχουμε και με γραφική απεικόνηση κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Π.χ. θα μπορούμε να ρίχνουμε μια ματιά στο χάρτη επικράτειας ανά πάσα στιγμή. Εδώ. Τα κόμματα, τα ποσοστά τους και πώς είναι σε εισαγωγικά χρωματισμένος ο χάρτης ανάλογα με τα ποσοστά που έχει καταφέρει κάθε κόμμα σε κάθε περιφέρεια. Αυτό. Άλλο ένα έτσι επίσης ωραίο με γραφική απεικόνηση. Αποτελέσματα επικράτειας. Έχουμε τα ΑΒ, τα Α είναι τα 10 πρώτα. Το Β είναι τα κόμματα που έπονται μετά από τα 10. Τα 10 επόμενα δηλαδή κόμματα. Να δούμε, ας πούμε, ένα ενδεικτικό αποτελέσματα επικράτειας. Από ό,τι βλέπετε και η γραφική απεικόνηση είναι ωραία. Έτσι, τα 10 πρώτα και η επόμενη κάρτα είναι τα 10 επόμενα κόμματα, τα μικρότερα δηλαδή αυτά που λέμε. Είναι και πάρα πολλά φέτος αυτά. Έτσι, ενδεικτικά πάλι εδώ τα ποσοστά. Θα μπορούμε επίσης να έχουμε μία πάλι συσσαγωγικά εικόνα της Βουλής. Πώς χρωματίζεται η Βουλή με βάση τον αριθμό των εδράνων που κατελαμβάνει κάθε κόμμα. Π.χ. Εδώ είναι η εικόνα της Βουλής. Ωραία. Τα έδρανα πάνω με τον ανάλογο χρωματισμό τους. Τυχαία πάλι έτσι όλο αυτό. Και τα ποσοστά τους κάτω αναλυτικά. Επίσης θα υπάρχει χάρτης αυτοδυναμίας. Θα δούμε πολλά ξεχωριστά πράγματα φέτος. Είναι μια μετάδοση σταθμός για τα δεδομένα της τοπικής τηλεόρασης. Μια μετάδοση που κάνουμε σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής Bits & Bytes, η οποία είναι συνεργάτης της Singular Logic. Φέτος η τηλεόραση της Πατρίδας θα έχει μια πρωτοποριακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αυτά εν ολίγης είναι. Μπορούμε να δούμε δήμους ξεχωριστούς, ξεχωριστά ας πούμε δήμους. Σχεδόν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα από κάθε δήμο της Ελλάδας, από ποιον δήμο της Ελλάδας φανταστούμε, ωραία. Δήμο Συνουσών ας πούμε. Εδώ, Συνουσών. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι μαζί με όλα αυτά θα υπάρχουν παράλληλα πάνελς, τραπέζια, με καλεσμένους. Δημοσιογράφους, πολιτικούς, οι οποίοι θα αναλύουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Εν ολίγης, αυτά είναι. Πιστεύω ότι φέτος θα κάνουμε τη διαφορά στον τρόπο μετάδοσης. Και ελπίζω από την κάλπη αύριο να βγει ό,τι καλύτερο για όλους μας.